Είναι 7 το πρωί και βρίσκομαι στο δρόμο για τη Σαλαμίνα. Καλημέρα. Πάω να συναντήσω τον Σπύρο και στο σπίτι του με περιμένει μία έκπληξη. Πού είσαι εσύ? Πού είσαι? Πού είσαι γατόνι? Εδώ βάζουμε. Δεν ξέρω. Νομίζω ναι. Ναι ρε. Μια σύντομη στάση για καύσιμα και είμαστε έτοιμοι να αναζητήσουμε σφυρίδες και στήρες στο Σαρωνικό. Θα ξεκινήσω με μία βουτιά στο κεφάλι της Ξέρας για να δω αν κινούνται κάποια ψάρια στην αποχή. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι αξιόλογο τριγύρω και η επόμενη βουτιά θα γίνει βαθύτερα. Έχοντας πολύ καιρό να ψαρέψω με αυτό το όπλο, δυστυχώς θα σημαδέψω εντελώς λάθος και θα ρίξω αρκετά πάνω από την ωραία σφυρίδα. Αλλαγή τόπου και θα επισκεφθούμε κάποια βαθιά κομμάτια που έχουμε να τα ψαρέψουμε πάνω από έναν χρόνο. Στην τρύπα υπήρχαν μόνο μικρά στυράκια και έτσι, έστω και με αυτό τον παράδοξο τρόπο, θα πάρω μια ωραία σκορπίνα. Επόμενο κομμάτι και για μία ακόμη φορά θα σταματήσω στιγμιαία το βίντεο θέλοντας να σιγουρευτώ ότι η κάμερα γράφει. λίγο πριν πιάσω το ψάρι στα χέρια μου, δυστυχώς σκίζεται και τρυπώνει. Μέχρι να σπάσει η θολούρα θα βουτήξω για μια ωραία σκορπίνα που εντόπισα νωρίτερα και αφού ξεκουραστώ θα βουτήξω και πάλι για τη σφυρίδα. Θα σταθώ τυχερός και εντοπίζω τελικά το ψάρι στο βάθος της τρύπας. Μια ωραία σφυρίδα επιτέλους και συνεχίζουμε για το επόμενο κομμάτι. Εκεί μια ωραία σφυρίδα θα με συναντήσει καθώς ακόμα βυθίζομαι και τελευταία στιγμή θα ανάψω την κάμερα. Εκμεταλλευόμενος το δισταγμό του ψαριού, θα μειώσω την απόσταση και με μια οριακή βολή θα καταφέρω να πιάσω την όμορφη σφυρίδα. Ένα ακόμα ψάρι χτυπημένο στο κεφάλι, διατηρώντας σε άψογη κατάσταση τα φιλέτα. Απολογισμός της μέρας και η συνέχεια, όπως πάντα, στην κουζίνα. Έχεις τώρα εδώ. Παίρνω. Τι έχεις? Τι έχω, ένα σαργό. Ωραίος. Μια σκορπινούλα. Ωραίος, για ρίξτε. Σκορπινούλα έτσι για σούπα, ωραία, νόστιμη. Όπα, έπεσε κάτω περίπου. Τι είναι ζωντανή? Ξέρω, πάω, όχι. Τι έχω? Ένα σικιδάκο. Για βάλτε για αυτόν εκεί. Ένα σικιδάκο. Τώρα τι έχουμε εδώ? Άλλο ένα σαργό. Ο δικός μου παντόφλα. Καλός. Άλλο ένα σαργό. Οπ, Τι βλέπω εδώ? Οπ. Μια στηρούλα. Μια στήρα, κλαδί, στηρούλα. Α, καλή είναι. Ωραία, πάνω από 2 κιλά, σίγουρα. Άσπρη, ε. Οπ. Άλλη μια στηρούλα. Ωραία, σου βάλει την πάνω. Αυτή που πήρα τώρα, ε. Αυτή πήρες, ναι. Ωραία, έκλεισε η σούπα. Οι σκορπίνες βουτάνε κάτω. Κάτι έχουν. Αυτή είναι ζωντανή. Δεν τη σκότωσες, ρε. Τη σκότωσε. Έκλεισε η σούπα, παιδιά. Καμιά σφυρίδα, τίποτα σφυρίδα έχει. Τι έχουμε εδώ? Για βγάλε το να δούμε σε σχέση με τα άλλα. Να το συγκρίνουμε εδώ με τη στήρα. Καλό. Ναι, αλλά ίδιο μέγεθο σχεδόν, αλλά πολύ πιο κοντό. Κάτι έχει φάει αυτή. Κάτι έχει καταπιεί. Έχουμε κι άλλη. Κι άλλη. Και με φούσκα, ε. Για δέστε εδώ μέσα. Φουσκωτή. Δεν την έχει κόψει από κάτω. Ναι, φούσκα. Θα βγει και από βαθιά. Καλά είμαστε. Ωραία ψάρια. Κάτι έχει σκληρό μέσα. Κάτι έχει φάει σκληρό. Τι σκληρό είναι όλα. Κοίτα εδώ τι έχει φάει το ψάρι. Δεν πιστεύω. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Τι είναι αυτό? Τι έχει και λιφός? Δεν ξέρω, έχει φάει στακό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Βγαίνει το alien. Α, έχει φάει λίχνο. Έχει φάει λίχνο. Τι έμπνευση ήταν αυτή. Πολύ ωραίο.